Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Νέες φραστικές επιθέσεις και απειλές από την Άγκυρα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβουσόγλου από τα κατεχόμενα εξαπέλυσε προσωπική επίθεση τόσο κατά του Πρωθυπουργού όσο και κατά του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι εκείνη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα δηλώνουν αποφασισμένες να μην σηκώσουν το γάτι της έντασης. Έχουμε απαντήσει, λένε, με χάρτες και επιστολές στο σύνολο των έολων τουρκικών αιτιάσεων. Ίσες αποστάσεις για τα ελληνοτουρκικά κρατάει την ίδια ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Συνιστά διάλογο, όμως ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι υπό τις δύσκολες σημερινές περιστάσεις οι μαχοί δεν πρέπει να προβαίνουν σε προκλητικές δηλώσεις ή ενέργειες. Ο ίδιος υπογράμμισε τον ιδιαίτερα επίσης θετικό ρόλο της Ελλάδας υπό τις σημερινές συνθήκες κρίσης στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Τη χαρακτηρίζει πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συνεχίζει το εφιάλτη στην Ανατολική Ουκρανία. Ο βασικός στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας είναι η προστασία του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, αναφέρει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΡΙΑ. Γενικά, η προστασία των δημοκρατιών είναι ο κύριος στόχος της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι μάχεται για την αυτονομία των αποσχισθησών δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική περιοχή του Ντομπάς και αποκαλεί τις ενέργειές της ειδική στρατιωτική επιχείρηση για να αφοπλίσει την Ουκρανία και να την προστατέψει, όπως αναφέρει, από τους φασίστες. Το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν για την επέκταση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό κατά της COVID-19 κατά ένα έτος μέχρι 30 Ιουνίου 2023. Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID για ταξίδια εντός της Ένωσης σε κράτη-μέλη όπου απαιτούνται αυτά ταξιδιωτικά πιστοποιητικά. Εάν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας, ο κανονισμός μπορεί επίσης να καταργηθεί νωρίτερα. Πανελλαδική σήμερα με τους υποψηφίους στο Νεπάλ που διαγωνίστηκαν σε ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, που διαπιστώνει ότι η αύξηση των λογαριασμών απασχολεί το 61,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς το κόστος του ρεύματος αυξήθηκε κατά περίπου 90% και το κόστος καυσίμων κατά 70,3%. Μία στις πέντε επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προβλέπει σημαντική αύξηση των πρόθεσμων λόγω της υπέρμετρης αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τα παραπάνω ευρήματα αφορούν και τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Λουκέτα και πολλοί αθέσεων εργασίες βρίσκονται πρώτων πυλών, σημειώνει στον 984 ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Μπάμπης Λεκάκης. Σε επέκταση της επιδότησης καυσίμων προχωράει η κυβέρνηση μετά το ξέφρενο ράλι της ανόδου στην τιμή της βενζίνης. Η μείωση των φόρων, μοναδική λύση, επιμένουν οι πρατηριούχοι. Στις 24 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα επιδότησης των ηλεκτρικών συσκευών. Συνολικά 220.000 νοικοκυριά θα μπορούν να αλλάξουν κλιματιστικά και ψυγεία, απολαμβάνοντας επιδότηση έως 50% μέσω του προγράμματος. Για μακελιού στις συντάξεις από το 2028 κάνει λόγο ο καθηγητής επικεφαλής της ΕΝΙΠΕΚ Αλέξης Μητρόπουλος, μιλώντας στον 984, καθώς από το 2028 το ύψος της σύνταξης του κάθε συνταξιούχου θα υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο του μισθού του από το 2002 και μετά και όταν ο αριθμός των φτωχών συνταξιούχων στην Ελλάδα θα έχει αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο καιρό. Σε καμία χώρα από τις 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συνταξιούχοι δεν έχουν υποστεί τέτοια έκταση και διάρκεια περικοπή συνολικού ύψου 120 δις που τους στέρισαν τα τελευταία χρόνια το μισό και πλέον εισόδημα από τις συντάξεις του, σημειώνει. Η μείωση των μισθών και τα περιοριστικά μέτρα σε βάρος των συνταξιούχων, κυρίως των χάμηλων συνταξιούχων, οδηγούν ήδη και τα επόμενα χρόνια θα οδηγήσουν σε κατάρρευση και επιδοματοποίηση των νέων συντάξεων, κυρίως μετά το 28, όταν οι σημερινοί ασφαλισμένοι θα έχουν συμπληρωμένη 25 ετία από το 2022 και θα αναζητούν τρόπους συνταξιοδότησης, πρόσθεσε. Τέλος, ανέφερε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε το 2015 και ρίξε ένα πρωτοφανή διωγμό σε όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους και κυρίως ένα ανελαίητο πογκρόμ κατά των χαμηλών συνταξιούχων που καμία κυβέρνηση ακόμα και νεοθατσερικού προσανατολισμού δεν τόλμησε τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη.
Κοντά στις 240.000 είναι η εκκρεμή σύνταξη σήμερα, πάνω από 45.500 μόνο στην Ανατολική Κρήτη, λέει στον 984 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Βαρδάκης. Αναφέρει επίσης πως έγγραφο του ΕΦΚΑ που διέρευσε και έχει στη διάθεσή του αναφέρει πως διευθυντές καταστημάτων του Ινίου φορέα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου λόγω της αδυναμίας τους να εξετάσουν τους φακέλους συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε αναμονή. Ο βουλευτής σημειώνει ότι ακόμη και οι συνταξιούχοι που επιστρατεύτηκαν προς εξέταση των φακέλων βρίσκονται υπατμού, καθώς τα 700 ευρώ μισθός μειώθηκαν με τις κρατήσεις στα 490. Μιλά για τα χιλιάδες λάθη του επανυπολογισμού, την αγανάκτηση και την ταλαιπωρία των συνταξιούχων που κατεβαίνουν στους δρόμους εκ νέου το τρίτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Ενώ για τον νόμο Κατρούγκαλο και τις αναφορές του Αλέξη Μητρόπουλου περί των αδικαιών και ευθυνών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως τις στρεβλώσεις και τις αδικίες τις είχαν επισημάνει από την αρχή. Όλοι γνώριζαν ωστόσο τι ψήφιζαν και πως επρόκειτο για μνημονιακές επιταγές. Την επερχόμενη ανακοίνωση από το Eurogroup της εξόδου της Ελλάδας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Γερμανός ομολογός του Christian Lindner. Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών στη χώρα μας, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι με την έγκριση του Eurogroup την Πέμπτη κλείνει ένα δύσκολο κεφάλαιο, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και θα σταματήσει να αποτελεί εξαίρεση στην Ευρωζώνη. Από τη μεριά του, ο κ. Λίντερ επένδυσε την πρόοδο της Ελλάδας για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, αναφέροντας ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία της είναι ισχυρά. Δημοκρατικό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε από τον 1984 και θα ηγείται ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σήμερα. Την παραπομπή του πρώην Υπουργού Νίκου Παπά στο ειδικό δικαστήριο για τους χειρισμούς του σχετικά με το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο. Σε εκ νέου αναφορά στη Βουλή για την ενίσχυση των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, μετά και τις δηλώσεις της Υφυπουργού Εργασίας στη Βουλή, κατέθεσαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο χρόνος μετά αντίστροφα, μετά και από την τελευταία παράταση από το αρμόδιο ΙΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες, με το ζήτημα να καίει ολόκληρη την Κρήτη, καθώς όπως όλα δείχνουν, αν δεν υπάρξει μια γενναία απόφαση παρέμβαση, η ομοιρία της κρατικής γης θα συνεχιστεί με απρόβλεπτες συνέπειες για τους ιδιοκτήτες της. Με τη βόμβα του νομικού Νίκου Κοντζαμπασάκη, ότι η ρύθμιση των δασικών χαρτών αποτελεί μνημονιακή δέσμευση που πρέπει να κλείσει το Σεπτέμβρη, αλλά και την παραδοχή της συντονίστριας της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης Μαρίας Κουζηράκη, ότι τους τελευταίους 14 μήνες δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα στο θέμα των δασικών χαρτών, η ένταση χτύπησε κόκκινο στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV με το Μάνο Δασκαλάκη και με τη θέση μάχης αγροτών και κτηνοτρόφων να είναι δεδομένη. Μέσα στην εβδομάδα η ΠΕΤ Κρήτης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Γέννης Κουράκης, ετοιμάζει ωστόσο μια παρεμβατική πρόταση που θα μπορούσε να βοηθήσει επί της ουσίας στην επίλυση ενός μέρους του κοινωνικού προβλήματος των δασικών χαρτών. Για τις αρχές του 2024 μεταφέρθηκε η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των αρδευτικών δικτύων της λιμνοδεξαμενής του Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο. Στη ΣΤΟΑ Μακάση, επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, κάτω από τον προμαχώνα Μαρτινέγκου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 του μήνα στις 11 το πρωί η τελετή μνήμης για εκείνους που εχμαλωτίστηκαν στη ΣΤΟΑ. Εθελοντικές αιμοδοσίες από σήμερα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας εθελοντή αιμοδότηση Ηράκλειο Χερσόνησο Νεάπολη. Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη, στο έθριο της Λότζια και στην Πλατεία Ελευθερίας 4.30 με 7.30 και 5 με 8.30 αντίστοιχα θα γίνουν οι αιμοδοσίες που διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Αιματοκρίτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και τις κινητές μονάδες αιμοδοσίας Βενιζέλιου και Πανεπιστημιακού. Τετάρτη 15 του μήνα, εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται στη Νεάπολη στο χώρο του ΚΑΠΗ υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου. Διπλή εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, έθριο Λότζια και Πλατεία Ελευθερίας, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι και πάλι από τον Αιματοκράτη και το Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου και η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, σχολεία, ενορίες, φορείς, συνδιοργανώνουν τη δεύτερη εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Χερσονήσου σε μάλια γούβες ποταμιές, επισκοπή ανάληψη κοκκίνη χάρη. Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Λιμένας Χερσονήσου, Αύλιος Χώρος Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας από σήμερα έως και την Τετάρτη 22 του μηνά.
Το θέμα της αύξησης του αριθμού εθελοντών αιμοδοτών στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του Χάρη Μαμουλάκη ζητά απαντήσεις από τους υπουργούς σχετικά με το αν υπάρχει στρατηγική με στόχο την αύξηση των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών και αν προτίθενται να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για αυτό το σκοπό. Εάν θα στελεχωθούν τα εξειδικευμένα με εξειδικευμένο προσωπικό τα κέντρα αίματος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης των δεδομένων από τα τοπικά πληροφοριακά συστήματα των υπηρεσιών αιμοδοσίας στο Εθνικό Μητρό Αιμοδοτών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου διοργανώνει με τον λογαριασμό για την ενίσχυση και αλληλοβοήθεια δικηγόρων του Ηρακλείου απόψε στις 9.30 στην Πύλη Βηθλέμ συναυλία αφιερωμένη στα παιδιά και τους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Την τελευταία της πνοή άφησε τη Δευτέρα η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης και διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου από το 1992. Το 2015 είχε χρηματίσει και η υπηρεσιακή αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού. Φέρεται να εισηχθεί στο νοσοκομείο πριν από 2 μέρες και να κατέληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε στον 44χρονο εισαγγελέας που πυροβόλησε για προσωπικές διαφορές 22χρονο στο Μυλοπόταμο. Αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο και Ανόγια για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 2 ανδρών ηλικίας 44 και 48 χρόνων, καθώς φέρονται να διέθεταν 610 γραμμάρια κάναβης, 475 αυτοσχέδια τσιγάρα κάναβης, έτοιμα προς πώληση, ζυγαριά ακριβίας, κινητό τηλέφωνο και 1.690 ευρώ. Τραγωδία στον Επιδητό όταν τείχος καταπλάκωσε και σκότωσε 51χρονο εργαζόμενο. Σε καταγγελία σε βάρος Μασέλ για ασελγής πράξης προχώρησε 34χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία που διαμένει σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος 47χρονου άνδρα βουλγαρικής καταγωγής συγκεκριμένα, ο οποίος εργάζεται σε κέντρο αισθητικής εντός του ξενοδοχείου. Είπε ότι ενώ της έκανε μασάζ, την θόπευσε και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Ο Μασέλ συνελήφθη. Έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού μαγκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία Σταυριλίσια, όπου διαμένει ο Άρης Πρωτοσάλτη, υλικές ήταν οι ζημιές. Απελευθερώθηκε το τάνκερ Λάνα, το οποίο είχε κατασχεθεί από τις ελληνικές αρχές τον Απριλίο, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Επικαλούμενο πηγές από τον Ιρανικό Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας, το πρακτορείο αναφέρει ότι το φορτίο πετρελαίου που μετέφερε το δεξαμενόπλιο θα επιστραφεί στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απείλησε τη Βρετανική κυβέρνηση με δικαστικές ενέργειες μετά την παρουσίαση του σχεδίου νόμου του Λονδίνου που θέτει υπό αμφισβήτηση μονομερώς το τελωνιακό καθεστώς μετά το Brexit της Βόρειας Ιρλανδίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε τους Ισραηλινούς πολίτες που βρίσκονται στην Τουρκία να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό τη χώρα, καθώς υπάρχουν φόβοι για ιρανικές επιθέσεις. Η εποπτεία συνοριακών ελέγχων εντός του συνόρου Σέγγεν στη διάρκεια της πανδημίας ήταν ανεπαρκή, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου επιβλήθηκε με 2-0 του Κωσόβου για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του National League. Ο Max Verstappen πανηγύρισε τη νίκη του στο Grand Prix του Αζερβαϊτζάν. 984. Ο καιρός. Εθρίως ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.